Ο κύριος Ροντούλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρίτσα. Δεν γίνεται αυτήν την ώρα. Κύριε Δρίτσα, έχω δώσει το λόγο στον κύριο Ροντούλη. Κύριε Υπουργέ, διατυπώσατε το μέγα επιχείρημα ότι εμείς εδώ δεν θα πρέπει να μιλάμε καθόλου. Έτσι το αντιλήφθην, διότι το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίστηκε και μάλιστα με μεγάλα ποσοστά από τον ελληνικό λαό. Όσον αφορά τα ποσοστά, εγώ θα συνομολογήσω ότι έτσι. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτά που κάνετε τώρα τα είπατε και προεκλογικά στον ελληνικό λαό προκειμένου να έχετε και να επικαλείστε την νομιμοποίησή του? Προφανώς και όχι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά στην εν γέννη πολιτική που ασκείτε. Άρα λοιπόν, αφήστε το επιχείρημα αυτό, προκαλεί τη θυμηδία. Έρχομαι τώρα να αποκαταστήσω τα πράγματα, διότι δεχθήκαμε μία επίθεση και από τον αξιότιμο πρώην πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, και από τον κύριο Ευθυμίου. Καταρχήν, κύριε Ευθυμίου, να σας πω το εξής. Ποτέ εμείς δεν λέμε ότι έχουμε το μονοπόλιο του πατριωτισμού. Όπως και κανείς άλλος μέσα αυτή εδώ την αίθουσα δεν έχει το μονοπόλιο της κοινωνικής ευαισθησίας. Αυτά είναι ξεκαθαρισμένα σε αυτή την αίθουσα. Αλλά θα μας επιτρέψετε να πούμε τούτο, ότι στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική πλατφόρμα του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά, εμείς, και έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, πάντα προτάσουμε τα εθνικά μας θέματα, τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Όχι για να κάνουμε φτηνή πατριδοκαπηλεία, αλλά διότι θεωρούμε, και αυτό που θα πω είναι αυτονόητο, ότι οτιδήποτε επισυμβεί κάποια εξέλιξη στα ζητήματα της εξωτερικής μας πολιτικής, δύσκολα αλλάζει, δύσκολα μεταβάλλεται. Κάποιο νομοθέτημα που έχει σχέση με την οικονομική πολιτική της χώρας, βρε αδερφέ, έρχεται ένας άλλος υπουργός, μια άλλη κυβέρνηση και το αλλάζει τη φορολογία. Αν όμως συμβεί κάποια εξέλιξη δραματική στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, που όλοι απευχόμεθα, αυτό αλλάζει μόνο με αίμα. Άρα λοιπόν προτάσουμε τα εθνικά μας ζητήματα. Δεν είναι θέμα ότι θέλουμε να έχουμε το μονοπόλιο επί αυτών ή αμφισβητούμε τον πατριωτισμό άλλο. Έρχομαι τώρα στις δηλώσεις που έκανε ο αξιότιμος υπουργός στην εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου. Πολύ σωστά, ζητήσατε την απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων και την επιστροφή των Βαρουσίων. Και κάνατε μπου στην Τουρκία. Φοβήθηκε τώρα η Τουρκία που κάνατε εσείς αυτές τις τόσο μεγάλες δηλώσεις. Μα κοιτάξτε να δείτε, κύριε Υπουργέ, εγώ ξέρετε τι θα ήθελα να ακούσω από έναν Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών σε σχέση με το Κυπριακό. Να μιλήσει για την αναζωογόνηση του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου. Να τα αντίβαρα που λέμε στην εξωτερική πολιτική, για την οποία δεν μιλάτε καθόλου. Πράγματι, αυτά που λέτε είναι ευσεβείς πόθη που διατυπώνετε. Να είστε ρεαλιστές, να το καταλαβαίνετε, πραγματιστές. Πρέπει να προηγηθούν κάποια άλλα βήματα προκειμένου να έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα που λέτε, δηλαδή την απόσυρση των κατοχικών στρατευμάτων κλπ. Γιατί να κάνει τέτοιες χειρονομίες ο κύριος Ερντογάν, επειδή το είπατε εσείς, το είπαν και άλλοι 20 Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η διχοτόμηση της Κύπρου συνεχίζει να υφίσταται, η πληθυσμιακή αλλίωση του πληθυσμού του κυπριακού προϊόντος του χρόνου συνεχίζει να υπάρχει και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, λείπει αυτή η εργασία υποδομής που θέλουμε εμείς, προκειμένου να επισυμβούν στη συνέχεια αυτά που λέτε. Και αυτό το δόγμα σας θυμίζω του ενιαίου αμυντικού χώρου που τόσο το ταλαιπωρήσατε και εσείς και η Νέα Δημοκρατία, είναι έμπνευση του Ανδρέα Παπανδρέου. Εν έτη 1994 και του Γεράσιμου Αρσένη τότε ως Υπουργού Αμήνης. Άρα λοιπόν αυτό θα θέλαμε να ακούσουμε. Έρχομαι τώρα στην επίθεση που δεχθήκαμε από τον κύριο Κακλαμάνη. Επίθεση. Επίθεση γιατί μεμφθήκατε ένα ολόκληρο κόμμα. Εγώ σας εκτιμώ, σας άκουσα με ιερή προσοχή και σεβασμό. Πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις. Με ιερή... Εγώ κατάλαβα τώρα το εξής. Κακό και από αυτά που είπε ο κύριος Ευθυμίου, μισό λεπτό. Έτσι.
υπόθηκε στην αίθουσα ότι κύριε Υπουργέ, μην τα βγάζετε όλα στη φόρα. Δεν θα πρέπει να μας πείτε για την εξωτερική πολιτική τα ζητήματα εδώ τώρα. Να ξαναδείτε. Αυτό παραπέμπει στη λεγόμενη μυστική διπλωματία του 19ου αιώνα. Η κοινή γνώμη της σήμερον θέλει τον ενημερωμένο πολίτη και για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί? Για να στηρίξει ή να αμφισβητήσει τις κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση ή να συμβάλλει σε ένα γόνιμο επικοδομητικό διάλογο. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε κατά της μυστικής διπλωματίας. Βεβαίως η κυβέρνηση θα κρατήσει για τον εαυτό της αυτό που θεωρεί ότι πρέπει να μείνει κρυφό, να το πω εντός εισαγωγικών, αλλά όσον αφορά τη θέση της σε ουσιώδη ζητήματα πρέπει να είναι διαυγής και κρυστάλλινη για να ξέρουν και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις πού το πάει η κυβέρνηση και να ξέρει και η ελληνική κοινή γνώμη. Διερωτήθη ο αξιότιμος κύριος πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κεκλαμάνης, να πούμε, λέει, στους αγρότες αυτά τα περί Αλβανών, λαθρομεταναστών κλπ. Κλπ. Θέλω να τον πληροφορήσω κάτι. Πριν 2 μέρες στη Λάρισα, από την οποία και κατάγομαι, ακούστε το αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι σημαντικό, βγήκε με παρησία, με θράσος. Μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε, δεν χρειάζεται, ένα λεπτό, δεν χάλασε ο κόσμος. Ο πρόεδρος της εκεί κοινότητας των λαθρομεταναστών, λέμε εμείς, μεταναστών να πείτε εσείς, δεκτό να το κάνω όπως και να πείτε. Και είπε το εξής καταπληκτικό. Τα ψέματα τελείωσαν. Από εδώ και πέρα οι Έλληνες πρέπει να αντιληφθούν ότι τις δημοτικές αρχές εμείς πλέον θα τις βγάζουμε και εμείς θα ρυθμίζουμε το αποτέλεσμα από εδώ και πέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Σε αυτή την κατάσταση ποιος μας έφερε? Το λαθρονομοσχέδιο Ραγκούση μας έφερε. Για να βγαίνουν κάποιοι στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, εδώ εκεί και να δηλώνουν με θαυμαστό θάρρος, θα πω, ότι εμείς πλέον είμαστε αυτοί που θα καθορίζουμε τη μοίρα σε μια πρώτη φάση της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης και σε μια μεταγενέστερη φάση της κεντρικής ελληνικής πολιτικής κοινής. Άρα λοιπόν, ρωτήστε κύριε Κακλαμάνη τον ελληνικό λαό πώς ακούει αυτές τις δηλώσεις των μεταναστών, λαθρομεταναστών, ό,τι πείτε θα το δεχτώ. Και βεβαίως, έρχομαι τώρα στο ζήτημα. Ολοκληρώστε όμως, γιατί έχετε και τριτολογία, κύριε Ροντούλη. Σας παρακαλώ. Στο ζήτημα, πρέπει όμως να απαντηθούν κάποια ζητήματα, κατανοώ, αλλά επιτρέψτε μου. Στο ζήτημα του ζητήματος που ετέθη στο μάθημα της ελληνικής λογοτεχνίας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, τη 19η Μαΐου. Στο Κεμάλ το σπίτι ήταν το θέμα. Πρέπει να σας πω, κύριε Κακλαμάνη και κύριε Ευθυμίου, ότι είμαι φιλόλογος. Έχω διαβάσει και το διήγημα του Ιωάννου και ξέρω και πώς γίνονται και εξετάσεις, χρόνια τώρα. Θα πρέπει να σας... Επιτρέψτε μου. Η επιτροπή στην οποία επιρρύπτονται οι ευθύνες, αυτό γίνεται τώρα, μεταβίβαση ευθυνών, αυτό γίνεται τώρα. Ότι δεν φταίει ο Υπουργός, δεν φταίει η πολιτική ηγεσία, η Επιτροπή φταίει. Αυτό ακούστηκε σε αυτή την αίθουσα. Τα έβαλε τα θέματα μέσα σε μια κληροτίδα. Ερώτημα, δεν υπήρχαν άλλα θέματα? Τη 19η Μαΐου πρέπει να μπει στην κληροτίδα το θέμα του Κεμάλ το σπίτι? Κύριε Ροντούλη, το θέμα μας δεν είναι αυτό σήμερα. Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, να ακουστεί μέσα αυτή εδώ την αίθουσα. Επιτέλους, ποιος επιλέγει αυτή την κεντρική επιτροπή των εξετάσεων που βάζει στην κληροτίδα τέτοια μέρα, τέτοια επέτειο, αυτά τα επέσχυτα θέματα που προκαλούν τον ποντιακό ελληνισμό, ώστε να μην υπήρχαν άλλα ζητήματα? Και καταλήγω λέγοντας ότι μας μέφθηκε, τελειώνω αυτό το τελευταίο θέμα, μας πέμφθηκε ο κύριος Ευθυμίου, λέγοντας ότι ατυχής ο τίτλος, δυσμενείς εξελίξεις, λέει, δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν, γιατί βάζετε δυσμενείς εξελίξεις? Δεν έγινε κάποια καταστροφή? Μα κύριε Ευθυμίου, απορώ, δεν βλέπετε τη διολίσθηση των εθνικών μας ζητημάτων σε όλα τα μέτωπα? Την περικύκλωσή μας δεν τη βλέπετε. Την γκριζοποίηση και την προϊούσα κυπροποίηση της Θράκης δεν τη βλέπετε. Το ότι το Αιγαίο μας το έχουν κάνει σωροτήρι δεν το βλέπετε. Τη ζωφερή πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο δεν την αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν περιμένετε να συμβεί κάποια εθνική καταστροφή πράγματι για να πείτε ότι ήταν επιτυχημένη η επερώτηση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού? Προληπτικά θέλουμε να λειτουργήσουμε. Δεν θέλουμε να ακούμε εκ των υστέρων ημωγές
και κλάματα και θρήνους για καταστροφές. Θέλουμε να προλάβουμε, να συμβάλλουμε σε ένα γόνιμο διάλογο. Άρα λοιπόν να τα αφήσετε αυτά. Πράγματι οι εξελίξεις στα εθνικά μας μέτωπα είναι δυσμενείς και ο Υπουργός απέφυγε και να απαντήσει στα ουσιώδη, επιλέγοντας να απαντήσει στα επουσιώδη. Σας ρώτησα αλλεπάλληλα σωρή ερωτημάτων. Κύριε Ροντούλη, και τα χωρικά είδατε. Κύριε Ροντούλη, έχετε τριτολογία σε λίγο. Και τελείωσε, κύριε Πρόεδρε. Μα επιτέλους, 10 λεπτά. Για το ζήτημα των Σκοπίων, θα κάνετε δημοψήφισμα. Ο Γκρουεύσκι είπε δημοψήφισμα. Εσείς που σας ακολουθεί η πλειονότητα του ελληνικού λαού, γιατί δεν τολμάτε να πείτε, θα καταλήξετε σε μια συμφωνία. Φέρτε το σε δημοψήφισμα.